all inclusive με 20 ευρώ τη βραδιά. Και όμως αυτό συμβαίνει σε ορισμένα ξενοδοχεία στο νομό Ηρακλείου, τα οποία ρίχνουν αισθητά τις τιμές για το μήνα Απρίλιο, δημιουργώντας συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, γεγονός που καταδικάζει ο κλάδος. Σίγουρα το να ρίχνει κάποιος ξενοδόχος στις τιμές του τόσο χαμηλά, νομίζω ότι αυτό επιτιμά και το ίδιο το τουριστικό προϊόν και το ίδιο το ξενοδοχείο. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι κανείς πριν δώσει οποιαδήποτε τιμή να το σκεφτεί πολύ σοβαρά, ώστε να μην έχουμε αυτού του είδους φαινόμενα. Σίγουρα το συγκεκριμένο φαινόμενο αποτελεί αθέμητο ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα τα ξενοδοχεία τα οποία είναι ανοιχτά να μην μπορούν να λειτουργήσουν σωστά όπως θα έπρεπε. Εμένα μου έχουν πει στην αγορά ότι είναι γύρω στα 20 με 25 ευρώ σε τιμές all inclusive. Αυτό την ημέρα που. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα λεφτά. Διότι αυτή τη στιγμή, Απρίλη μήνα, το 19, οι χαμηλότερες τιμές συμβολέων που ξέραμε στα τετράστερα ξενοδοχεία ήταν περίπου 30 με 35 ευρώ. Για πρακτική που αλλοιώνει στα θεμέλια του τον ποιοτικό τουρισμό και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, κάνει λόγο η Ένωση Ξενοδοχείων. Δεν πρέπει να το κάνει κανείς, διότι το κόστος είναι τόσο ακριβό, έχει ακριβήνει τόσο πολύ, που στο τέλος δεν θα μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να το δουν όλοι μαζί οι ξενοδόχοι, έτσι ώστε να μην γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί όλοι μαζί θα έχουμε πρόβλημα στο τέλος. Και μετά δεν θα μπορούμε να πάρουμε τις αυξήσεις που θέλουμε για το 2023. Διότι έχουμε αποφασίσει και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και η ΠΟΞ ότι οι αυξήσεις θα είναι 12 με 15%. Υπάρχουν ορισμένα ξενοδοχεία τα οποία μετά από πιέσεις και από tour operator και σε συνδυασμό με το αεροπορικό εισιτήριο, ώστε να μην μπορέσει ή να είναι άδειο το αεροπλάνο, να μπορέσει να αξιοποιήσει δηλαδή το εισιτήριο, το χαμηλό με το ένα χαμηλό ξενοδοχείο, για να μπορέσει να καλύψει αυτές τις θέσεις. Αυτό δυστυχώς όμως δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στο ξενοδοχειακό κλάδο και νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσει κάποτε. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που ο κλάδος επιβαρύνεται σημαντικά από τη μεγάλη αύξηση των τιμών ενέργειας και πρώτων υλών, με φόντο και την γενικότερη ανησυχία που επικρατεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Αν τυχόν ο πόλεμος αυτός επεκταθεί και εκτός συνόρων Ουκρανίας, θα νομίζω τα πράγματα θα αλλάξουν ριζικά και τότε θα έχουμε άλλη τροπή στον τουρισμό και φυσικά όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά γενικά στη ζωή μας. Το σίγουρο είναι ότι είναι μια χρονιά στην οποία η λέξη αβεβαιότητα και φέτος υφίσταται, καθώς δεν ξέρουμε ειδικά από τα μέσα της χρονιάς της τουριστικής και μετά πώς θα δράσει η ακρίβεια. Την ίδια ώρα Έλληνες ετοιμάζουν βαλίτσες για πασχαλινές εξορμήσεις στα ξενοδοχεία, όπου και θα γιορτάσουν το Πάσχα. Και στο νησί μας οι πληρότητες είναι υψηλές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αγγίζει το 100%. Υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία με πολύ καλές τιμές αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πολλά ξενοδοχεία και σε συγκεκριμένες περιοχές είναι και ήδη γεμάτα για το Πάσχα από Έλληνες. Ο κόσμος και ο Έλληνας έχει μετά τα 2 χρόνια της πανδημίας, θέλει να βγει έξω, θέλει να γιορτάσει το Πάσχα. Νομίζω υπάρχει από 50 ευρώ, 100 ευρώ, 200 ευρώ ανάλογα το ξενοδοχείο και τι προσφέρει ακριβώς μέσα σε αυτή τη τιμή.